Χαίρετε. Ο λογιστής είναι σήμερα εργαλείο δουλειάς αλλά και διασκέδασης. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας ζωής. Όταν οι υπολογιστές άρχισαν να χρησιμοποιούνται εκτενώς τη δεκαετία του 1980 και περισσότερο τη δεκαετία του 1990, πολλοί είχαν εκφράσει ανησυχίες για την ασφάλεια της χρήσης τους στην εγκυμοσύνη. Είχαν διατυπωθεί φόβοι πως η ακτινοβολία που εκπέμπεται από τα κυκλώματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τις οθόνες τους μπορεί να προκαλέσουν μέχρι και αποβολή. Οι φόβοι αυτοί δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται από τα επιστημονικά στοιχεία που διαθέτουμε. Όμως, οι υπολογιστές εκπέμπουν θερμότητα και το έμβριο, ειδικά στο πρώτο τρίμηνο, παρουσιάζει ευαισθησία στην έκθεσή του σε αυτή. Συγκεκριμένα, έρευνες έχουν δείξει πως η έκθεση του ευρίου στο πρώτο τρίμηνο σε υψηλές θερμοκρασίες συνδέεται με εμφάνιση ανατομικών ανομαλιών στον εγκέφαλο και στη σπονδυλική του στήλη. Για τον λόγο αυτό, όταν χρησιμοποιείτε φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποφεύγετε να τον ακουμπάτε στην ποδιά σας, αφού από τη βάση του εκλείεται θερμότητα προκειμένου το μηχάνημα να ψυχθεί. Η εγκυμοσύνη συνδέεται και με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης ισχυαλγίας και οσφυαλγίας. Οι πιθανότητες εμφάνισης των προβλημάτων αυτών αυξάνονται όσο είστε έγκυος, αν η στάση του σώματός σας δεν είναι σωστή όσο χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή. Τότε αυξάνεται εξάλλου και η ένταση του προβλήματος, αν ήδη υποφέρετε από αυτό. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε στην εγκυμοσύνη, αλλά και εκτός αυτής, καρέκλες που να παρέχουν επαρκή στήριξη της πλάτης. Χρήσιμα είναι και τα διάφορα υποπόδια πάνω στα οποία μπορείτε να πατάτε όσο χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η εγκυμοσύνη προδιαθέτει επίσης για την εμφάνιση του λεγόμενου συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα, που χαρακτηρίζεται από μούδιασμα των χεριών και πόνο στα δάκτυλα. Η πληκτρολόγηση, αν τα χέρια δεν βρίσκονται στη σωστή θέση, καθιστά την εμφάνιση του προβλήματος αυτού πιθανότερη στην κοίηση. Δεν υμνήστε οι καρποί σας αλλά και οι αγκώνες σας να έχουν επαρκή στήριξη όσο χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο, τουλάχιστον όσο είστε έγκυος. Να είστε πάντα καλά. Θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε νέα βίντεο για την υγεία της γυναίκας και την εγκυμοσύνη, γι' αυτό εγγραφείτε στο κανάλι μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι. Περισσότερα ενδιαφέροντα θέματα θα βρείτε στο site μας.